Κύριε Κυρίτση, καταθέστε το συνδυασμό σας με τι αριθμό μελών, αν είναι πλήρης το ψηφοδέλτιο και ποιο το πολιτικό σας μήνυμα για αυτές τις εκλογές. Καταθέσαμε, όπως είδατε πριν από λίγο, τον συνδυασμό της νίκης. Είναι στο σύνολο των προβλεπομένων από την νομοθεσία και οφείλω με την ευκαιρία που μου δίνεται να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους συμπολίτες μας, όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζήτησαν να συμμετέχουν, αλλά δυστυχώς ο αριθμός είναι πεπτερασμένος και δεν μπορούσαν να συμμετέχουν, να ξέρουν ότι όλους θα τους αξιοποιήσουμε, από όποιο χώρο και προέρχονται. Νομίζω ότι οι σημαντικές στιγμές στις οποίες ζούμε, η περίοδο στην οποία βιώνουμε, είτε ως πολίτες της ΚΟ, είτε ως πολίτες αυτής της χώρας, ένα και μόνο πράγμα πρέπει να σημαντοποιήσουμε. Και αυτό είναι ξεκάθαρο ότι στις 18 του Μάη η ΚΟΣ, η ρίζη σελίδα, κάνει μια νέα αρχή. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχέδιο, έχουμε δυνατή ομάδα και με όπλο την αγάπη των συμπολιτών μας και τη διάθεση τη δική μας για να δουλέψουμε, πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά στην επόμενη πενταετία που αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου. Να σας πω ότι αυτό το οποίο είπαμε το τελευταίο διάστημα και επιμένουμε, δηλαδή τα 4 σίγμα τα οποία αναφέρουμε συνεχώς, συνεργασία, συνεννόηση, συμμετοχή, συναπόφαση, θα εφαρμοστούν και εφαρμόζονται ήδη κατά γράμμα. Χαιρόμαστε γιατί με τη συμμετοχή και άλλων συμπολιτών μας που προέρχονται από διαφορετικές παρατάξεις. Όπως του κ. Μιλωνά, για παράδειγμα. Όπως του κ. Μιλωνά, όπως του κ. Πρωθυπουργού, όπως και πολλών άλλων, για να πω τους επώνυμους, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, ή του τέως Δημάρχου του Δήμου Δικαίου, του κ. Χατζηκαλίνου. Δημιουργείται έτσι ένα πλατή μέτωπο κοινωνικής εισπύρωσης που έχει ανάγκη ο τόπος και που εμείς θα το αξιοποιήσουμε ή θα προσπαθήσουμε, συμβάζοντας το παιχνίδι και στη συμμετοχή όλων τους πολίτες της ΚΟ, να δώσουμε κάθε μέρα, να δίνουμε κάθε μέρα μια μικρή μάχη για να κερδίσουμε στο τέλος τη μεγάλη μάχη που είναι η επιτυχία της ΚΟ, η ανάπτυξη της ΚΟ, το μέλλον της ΚΟ και το μέλλον της. Ένα σχόλιο για τη σύμπραξη με τον κύριο Μιλωνά, μια και τη τελευταία στιγμή. Κοιτάξτε, ο κύριος Μιλωνάς είναι μια σημαντική προσωπικότητα της πολιτικής ζωής και όχι μόνο του τόπου. Ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρούμε πως η φωνή του ήταν ουσιαστική και είναι απαραίτητη και στο μέλλον. Είναι τιμή μας που συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια. Να σας πω ότι διατηρεί, όπως άλλωστε και όλα τα μέλη, την αυτονομία του στο λόγο. Δεν έρχεται δηλαδή απορροφούμενος από την δύναμη αλλαγής. Συμμετέχει σε μια προσπάθεια διατηρώντας και την αυτονομία του λόγου του και την πολιτική του θέση και την πολιτική του άποψη. Συμφωνήσαμε σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης στο επόμενο διάστημα, το οποίο θα παρουσιάσουμε τις επόμενες μέρες και θεωρώ άλλη μια φορά ευκαιρία να πω ότι είναι τιμή για μας το ότι οι συμπολίτες μας από όλους τους πολιτικούς χώρους και επώνυμοι πολίτες της ΚΟΣ συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Για τον αριθμό των συμμετοχών. Είναι το σύνολο 108. Για τον 8.